Τόσο οξυμένα οι αντοχές έχουν τόσο ελαχιστοποιηθεί, ώστε νομίζω ότι δεν χωρούν πλέον οποιασδήποτε αυταπάτες και περιθώρια από το να συνειδητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον κατήφορο, ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Και η βάση αυτής της συνεννόησης προφανώς λοιπόν δεν είναι ούτε τα ζητήματα της λαϊκής εξουσίας ούτε η στρατηγική για τον σοσιαλισμό. Είναι το να αποκαταστήσουμε αδικίες, το να αποκτήσουμε πάλι δυνατότητα πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, το να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, το να επανέλθει ο κατώτατος μισθός εκεί που ήταν στα πρώτου μνημονίου επίπεδα. Πολύ βασικά ζητήματα για να ανατάξουμε τη χώρα. Όμως σας ρώτησα κάτι άλλο. Βεβαίως. Αν επιμένετε ότι τα περί αποστασίας και εξαγοράς που έχουν πει διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει. Δεν εννοεί τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τους νυν. Όχι. Από κάτω ανεξάρτητα, ναι, από κάτι ναι, άλλο. Επειδή έχουν υποθεί αυτοί όλοι, αυτό ρωτάω. Έχει δείξει ότι προτίθεται να κάνει τα πάντα. Εντάξει, αυτό δεν είναι επιχείρημα όμως για να τους προ. Το αξιολογεί ο κόσμος. Συγγνώμη λίγο, κύριε οικονομέα. Αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγο.